Ευκαιρία ώστε να αναδειχθούν τα εκρηκτικά οικονομικά προβλήματα που απειλούν ακόμη και τη βιωσιμότητα του ορφανοτροφείου Βόλου, αποτέλεσε η σημερινή επίσκεψη της Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας Δωροθέας Κολυνδρίνη και των Περιφερειακών Συμβούλων της Παράταξης του Κώστα Αγοραστού. Η πρόεδρος του Ιδρύματος απίφθινε έκκληση προς τους τοπικούς φορείς να στηρίξουν το ιστορικό ίδρυμα, στο οποίο φιλοξενούνται αυτό το διάστημα 27 παιδιά ηλικίας από 7 έως 18 ετών. Οι οικονομικές υποχρεώσεις του ορφανοτροφείου για την αποπληρωμή του έμφυα και την πληρωμή του προσωπικού απειλούν να μετατραπούν σε θηλιά για το ίδρυμα. Το Ίδρυμα περνάει μια πάρα πολύ δύσκολη φάση, ίσως την πιο δύσκολη των χρόνων. Θέλουμε τη στήριξη όλων, θέλουμε και αυτοί που φύγαν να γυρίσουν πίσω για να κρατήσουμε το Ίδρυμα. Ευτυχώς έχουμε πολλούς εθελοντές που μας στηρίζουν στα παιδιά, τα διαβάζουν όλα. Το προσωπικό κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες. Και γι' αυτό κάνω έκκληση τις μέρες αυτές να συγκινηθούν για να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτό το ίδρυμα. Η Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας, εκτός από το συμβολικό χαρακτήρα της σημερινής επίσκεψης, στάθηκε και στην ουσιαστική συμβολή της περιφέρειας σε ιδρύματα όπως το ορφανοτροφείο. Αφενός υπάρχουν τα προνοιακά επιδόματα τα οποία χορηγούμε. Αφετέρου, στα υπόλοιπα τα ιδρύματα που δεν μπορούμε να δώσουμε προνοιακά επιδόματα, προσπαθούμε να συμπαρασταθούμε είτε με υλικοτεχνική υποδομή, είτε εντάσσοντας μελέτες που ετοιμάζουμε προκειμένου να χρηματοδοτηθούν από αντίστοιχα προγράμματα, είτε με εκδηλώσεις που συνδιοργανώνουμε. Είτε άτυπα είτε τυπικά προσπαθούμε να είμαστε παρόντες και να βοηθούμε. Μας στηρίζει η περιφέρεια όπως μπορεί και οικονομικά μας στηρίζει. Και μας, όποτε τη χρειαστούμε, η περιφέρεια είναι παρόν. Και θα θέλαμε αυτό να γίνει και μάθημα προς τους άλλους φορείς.